υπάρχει ένα λόμπι. Ένα λόμπι. Μια πέμπτη φάλαγγα που προωθεί αλλόδια συμφέροντα μέσω fake news σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο. Και δεν είναι μόνο εδώ. Όχι, παιδιά. Όχι, δεν είναι μόνο εδώ. Η πέμπτη φάλαγγα υπάρχει σε όλα τα κανάλια. Από τον αληθήριο, τον αλήτη, τον πολιτικό αλήτη, ο οποίος υβρίζει, υδωρεί την Ορθοδοξία, το εθνικό σύμβολο, τον εθνικό ύμνο, μέχρι τον πιο σοβαρό υποκριτή που σας ενημερώνει με fake news για τα εθνικά θέματα. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο καζάνι βρώμικο, εκεί που πέφτουν όλοι μαζί, στην πόγα και στη δυσοδεία τους. Προωθεί μια πολιτική κατάσταση, να και μιλάμε για τα εθνικά θέματα, ενός ψευτοδιλήμματος. Πόλεμο θέλετε ειρήνη. Θυμάστε μικρή που παίζαμε εκεί το παιχνίδι τα χεράκια που παίζαμε και λέγαμε θέλετε ειρήνη πόλεμο. Το θυμάσαι Γιάννη. Εσύ και μητούρας πότε θυμάσαι αυτά. Καλλιεργεί λοιπόν μια ητοπάθεια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εναντίον της Τουρκίας. Και είναι μεγάλη χώρα, ισχυρή χώρα. Δεν τα λέμε μόνο εμείς. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καθώς είναι πολύ πιο ισχυρή από την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να σταματήσει. Και να δώσω ιστορικά παραδείγματα. Ανίσχυροι ή λιγότερο ισχυροί ήμασταν απέναντι στους Ιταλούς το 40. Πάντοτε η Ελλάς σε σχέση με τους εχθρούς ήταν λιγότερο ισχυρή από την αρχαιότητα μέχρι τους δεύτερους χρόνους. Είναι μια αλήθεια. Δεν το ζήγησαν όμως τότε οι Έλληνες, ούτε οι Βυζαντινοί. Το παλαιολόγος είπε μένω εδώ γιατί εδώ παρέλαβα, εδώ μείνω. Θα μου πεις πολύ πίσω πάντα μεγάλε. 40. Οι Ιταλοί ήταν πιο ισχυροί από εμάς, αλλά μείναμε και στην Πίνδο. Μου τα έλεγε ο παππούς. Το μίξαμε μέχρι να πάμε Αντριατική. Αυτό που σας λέω τώρα, το λέει και πολλοί διεθνολόγοι. Το λέει και ο Γρήβας, το λέει και ο Μάζης. Το λέει ο κύριος Φίλης. Καλά, ο κύριος Μάζης είναι νέος τώρα στα γεωστρατηγικά. Αλλά έχουμε ξεχάσει κάτι πολύ απλό. Τη στενή συμμαχική θέση που έχουμε με την Κύπρο. Είναι αδέρφια μας η Κύπρο. Είναι ελληνισμός, είναι Ελλάδα. Την έχουμε απολέσει την αίσθηση της ελληνικότητας της Κύπρου. Την έχουμε εξωστρακίσει. Την έχουμε πετάξει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι χωρίς την Κύπρο η Ελλάδα είναι κουτσί. Κουτσί πραγματικά. Αυτή είναι η Κύπρος. Η αδερφή μας Κύπρος. Και πέτυχαν, γιατί δεν θεωρεί από την κλείνουμε την Τουρκία, πως την πνίγουμε την Τουρκία με τα χέρια από κάτω και την πνίγουμε. Αυτό πρέπει να διεκδικούμε. Να πνίξουμε το ζωτικό χώρο της Τουρκίας. Να πνίξουμε την ψευτογαλάζια πατρίδα τους. Να τους βυθίσουμε στα όνειρά τους και να τα κάνουμε φιάλτη. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Η χώρα μας πρέπει να ηγηθεί μιας συνολικής συμμαχίας που θα έρθει να βάλει τέλος, πραγματικό τέλος, στις απειλές των Τούρκων. Μια συμμαχία που θα περιλαμβάνει κράτη που ενοχλούνται από την τουρκική πολιτική. Και υπάρχουν κράτη. Να περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο με τα λάθη των Αιγυπτίων. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε λάθη Αίγυπτη, την Κύπρο, μα και την Ινδία. Αυτό πρέπει να είναι το τόξο το ελληνικό, μαζί με το Ισραήλ. Εκεί πρέπει να πατήσουμε. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, αλλά εκεί πρέπει να πατήσουμε. Και να πιέσουμε. Πρέπει όλα να γίνουν αυτά με την Ελλάδα ενωμένη με την Κύπρο. Ο ελληνισμός σε μια ενότητα και μια ολότητα. Δυστυχώς, στη χώρα μας υπάρχει εξαντλήση της πέμπτης φάλαγγας. Καλύτερα. Η Ελλάς είναι κοντά στην Κύπρο. Δίπλα. Αποφασίζει η Κύπρος, λέει. Ένα μικρό κρατήδιο που έχει εισβάλει, ακούστε, αδελφό κρατήδιο, όμεμων, ομόγλωσσων, ομότροπων, που έχει εισβάλει ο Μογγόλος, μικρό κρατήδιο, το αφήνουμε στην όρεξη της ορέξης του Τούρκου, λέγοντας ότι η Κύπρος αποφασίζει. Βέβαια, και η Ελλάδα ακολουθεί. Αντί λέμε, συναποφασίζουμε για το διάλογο. Συναποφασίζουμε με την Κύπρο, λέμε αποφασίζει η Κύπρος. Πετάμε από πάνω μας ο αλλάγει. Είναι η πεμπτοφαλαγγίτικη άποψη. Όλων των κυβερνήσεων. Όλων. Ακούω και δημοσιογράφοι θα λένε, μα η Κύπρος λέει ανεξάρτητο κράτος. Δείτε τη γελιότητά τους. Είναι οι ίδιοι που λένε
ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινά σύνορα με την Ελλάδα και παραμύθια. Ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά, τα κυπριακά είναι ευρωπαϊκά, αφήστε ζήσε μάι να φάτε τη βίλη. Όλα αυτά τα λέω γιατί τους επόμενους μήνες γίνεται ένα έγκλημα με την Πενταμερή που αφήσαμε την Κύπρο μόνη της να συζητάει με το λύκο την Τουρκία για το πώς η Κύπρος θα χαθεί από την Ελλάδα. Η Πενταμερής. Το έγκλημα που αφήνουμε την Κύπρο μας και θα αφήσουμε το ένα πόδι της χώρας που είναι στην Κύπρο να χαθεί. Γιατί αν εγώ παρομοίαζα την Ελλάδα, δώσ' μου τη λίγο την Ελλάδα έτσι μαζί με την ΑΟΣΤΕΣ, την Ελλάδα ως ένα όργανο θα έλεγα. Κατά μηχανισμό, ένα οργανισμό, όχι όργανο. Η Κύπρος είναι το αριστερό πόδι, η Κρήτη το δεξιό πόδι, το σώμα είναι η υπηρετική Ελλάδα, έτσι όπως τα ακούτε. Το σώμα. Ο πνεύμονας και η καρδιά είναι το Αιγαίο Πέλαγος μαζί με το Ιόνιο. Αυτό είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι. Τα άκρα δε, το αριστερό άκρο, για μένα σε επίπεδο πνευματικού ορίζοντα, είναι η Μικρά Ασία, το αριστερό άκρο, το δεξί άκρο η Μεγάλη Ελλάδα της Ιταλίας. Έτσι λειτουργώ εγώ, γεωπολιτισμικά. Οι άλλοι λειτουργούν δουλικά. Γι' αυτό λέω ότι η ελληνική λύση θέλει μια τετραετία για να κυβερνήσει, για να αναδιατάξουμε σοβαρά την εξωτερική πολιτική. Σοβαρά, όχι παιχνιδάκια, σοβαρά. Και βέβαια, επειδή τους παραλύσαμε τους Κυπρίους, το σχέδιο είναι βρώμικο. Το σχέδιο είναι πολύ βρώμικο και υλοποιείται καθημερινά, δεν το λένε. Ένα βρώμικο σχέδιο, το οποίο θα σας αποκαλύψει η εκπομπή τώρα. Ποιο είναι αυτό? Σχεδιάζουν να κλέψουν το φυσικό αέριο της Κύπρου μέσω μεσογειακής. Απότερος στόχος της Τουρκίας είναι συγκεκριμένος. Κανείς δεν πειράζει. Να περιέλθει το φυσικό μας αέριο στα χέρια της Άγκυρας και γειτονικών κρατών στο πλαίσιο μιας μεσογειακής διασκέψεως, της Πενταμερούς. Δηλαδή, έχουμε ένα αρνί και έχουμε τους λύκους που πλησιάζουν, το οποίο ψυχοραγεί. Γιατί η Κύπρος είναι ένα αρνί που ψυχοραγεί. Η μισή είναι υποκατάληψη, υποκατοχή. Και ψυχοραγεί. Την αφήνει και ο Τσομπάνος η Ελλάδα, ο ΠΜΗΜ, και έρχονται τα δίπλα να κατασπαράξουν τη Λία, φυσικό αέριο, της Κύπρου μας, φίλοι και εχθροί. Μια διάσκεψη η οποία εμφανίζεται ως διπλωματική προσπάθεια παράλληλη με την Πενταμερή και η οποία υλοποιείται τώρα. Μια διχοτομική λύση ομοσπονδίας, συνομοσπονδιακού χαρακτήρα. Κρατήστε το αυτό. Ήδη υπάρχει σε εξέλιξη ένα παιχνίδι αναβολής της ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθεί η Πενταμερής. Δηλαδή, αποφασίζουν να γίνει η Πενταμερής, με την οποία διαφωνώ, αλλά ταυτοχρόνως κάνουν και μια άλλη διάσκεψη υπόγεια μοιρασιάς του φυσικού αερίου. Η Τουρκία έχει καταστρώσει μια πολιτική δύο πυλώνων. Δύο, όχι μίας. Δύο πυλώνες. Όχι ενός. Ο ένας είναι ο στόχος να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, οριστικά, και ο δεύτερος η δική της αναβάθμιση εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως με διαφόρους τρόπους. Γιατί η Τουρκία ξέρει να ασκεί σοβαρή πολιτική. Θα μου πει τώρα άλλος. Τι με νοιάζει εμένα ρε λέω που λέγα την Κύπρο.